Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, το προσωπικό τη μονάδα τη 126 Μηναρχία Μάχη παρέδωσε τη σημαία στον τελευταίο διοικητή τη, Δημήτρη Βασιλικογιαννάκη, γράφοντα έτσι τον επίλογο τη ιστορική 70χρονη λειτουργία τη μονάδα στο Ηράκλειο. Σήμερα αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα. Βλέποντα το λάβαρο τη μονάδα να υποστήλεται και δεν νομίζω ότι θα ξαναβγεί πάλι στον ιστό. Δυστυχώ έρχονται στιγμέ. Την επίσημη αναστολή λειτουργίας της μονάδας 126 Μηναρχίας Μάχης τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Γιάννης Βαΐτσης, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Αντιτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, πλήθος κόσμου, αλλά και απόστρατοι που θυμήθηκαν με νοσταλγία τις ένδοξες μέρες της μονάδας. Ήταν εποχές πολύ καλές, όχι σαν τις σημερινές. Και περάσαμε και το 2004, την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα, τι να πω, είναι κρίμα που κλείνει μία μονάδα η οποία ήταν στην πρώτη γραμμή του Νοτίου Αιγαίου, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα και σιγά σιγά συρρυκνώνεται και η αεροπορία και στα πλαίσια αυτά που μας έχουν φέρει οι καιροί. Άλλοι με ζωγραφισμένη τη λύπη στα πρόσωπά τους δεν μπόρεσαν να πιστέψουν πως πλέον η μονάδα δεν θα είναι επιχειρησιακή. Λοιπόν, είμαι συναισθηματικά πολύ φορτισμένος, διότι είμαι από τους πρώτους που έχουν υπηρετήσει αυτή τη μονάδα και οπωσδήποτε θα χαιρόμουν καλύτερα να υπήρξε μια αναβάθμιση, όχι το να κλείσει. Οτιδήποτε κλείνει νομίζω ότι δεν έχει ευχάριστα αποτελέσματα και ευχάριστες αναμνήσεις. Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιτέραρχο Γιάννη Βαΐτσι, παρά την αναστολή της λειτουργίας 126 Μηναρχίας Μάχης, θα εξακολουθεί να φιλοξενεί την 11η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων S300 και πως οι χώροι που θα απελευθερωθούν θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τον νέο σχεδιασμό του Υπουργείου. Καταρχήν, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Η μονάδα δεν σταματά να λειτουργεί, δεν αναστέλει τη λειτουργία της, απλά μετασχηματίζεται. Και μετασχηματίζεται με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πιο επιχειρησιακά κατάλληλος για την δομή της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και θα εξοικονομήσουμε και σημαντικούς πόρους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα της 133 Μηναρχίας Μάχης. Ενδεχομένως δεν θα υπάρχει πλέον το 126 Μηναρχία Μάχης, αλλά επί της ουσίας η μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί, απλά κατά την άποψή μας με πλέον καλύτερο τεχνοοικονομικά τρόπο. Πάντως, καμία ενημέρωση δεν υπάρχει προς το παρόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από το Υπουργείο Υποδομών για το πώς θα αξιοποιηθούν οι κοινές πλέον εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, ενώ η ιστορική παρακαταθήκη αφήνει πίσω της η 126 Μηναρχία Μάχης.